Βρισκόμαστε στο γήπεδο της Εγκαθιάς, πρεμιέρα για την Α2 στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Μαθίας. Σήμερα το απόγευμα ο δεύτερος όμιλος, ο όμιλος όπου αγωνίζονται οι ομάδες του Δήμου Αλεξάνδρειας. Τελικό αποτέλεσμα νίκη Εγκαθιάς Αστέρας Αλεξάνδρειας 3-2, ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στην τελευταία φάση στις καθυστερήσεις του αγώνα, όπου η γηπεδούχος ομάδα πήρε το τρίποντο της νίκης με 3-2 εδώ στο γήπεδο. Κοντά μας ο προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας του Αστέρα, ο Τάσος Χρυσουζίδης, coach. Λέγεται από όλους τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου ότι οι πρεμιέρες είναι δύσκολες, κρύβουν κινδύνους. Παρ' όλα αυτά, η δική σου ομάδα, μέχρι και τις καθυστερήσεις, κρατούσε το βαθμό της ισοπαλίας σε μια δύσκολη έδρα, σε μια ομάδα η οποία επανέρχεται στην Α2 και με στόχους τη φετινή σεζόν. Και είδαμε να κρατάτε το 2-2. Είχατε και μια φάση για να μπορέσετε να πετύχετε και ένα τέρμα λίγα λεπτά πριν από την ολοκλήρωση. Παρ' όλα αυτά, δεχτήκατε στις καθυστερήσεις τον γκολ. Καταρχήν, τα συναισθήματα και μετά μια άποψη για το σημερινό παιχνίδι. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Πρώτα απ' όλα είμαι ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά την προσπάθεια που κάνανε. Κατά δεύτερον, είμαι απογοητευμένος γιατί χάσαμε το βαθμό της ισοπαλίας που σίγουρα τον αξίζαμε, δεν το συζητώ. Στο τελευταίο λεπτό από μια στημένη φάση, της οποίας το φάουλ προήλθε, που ήταν αμφισβητούμενο το φάουλ, για μένα δεν υπήρχε. Γιατί σε έδωσε αρκετά φάουλ για την γηπεδούχο ομάδα έξω από την περιοχή, που σίγουρα αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα μέσα από αυτό. Γι' αυτό μπήκαν και τα δύο τα γκολ που δεχτήκαμε, ήταν φάουλ από έξω την περιοχή. Κρατάω την πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Σίγουρα κάθε πρεμιέρα είναι δύσκολη. Τα παιδιά το πάλεψαν, προσπάθησαν. Αν κάναμε το 2-3, σίγουρα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Εμείς θα συνεχίσουμε. Λείπανε αρκετοί παίκτες. Συνεχίζω και λέω ότι η ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη. Άσχετα που πέρασε 1,5 μήνας ακόμα, είναι άλλοι 3-4 πρωτοκλασσάτη για την κατηγορία που θα βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα και λείψανε σήμερα. Αλλά πιστεύω με τον ερχομό τους θα γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί. Πότε θα είναι έτοιμη η ομάδα του Αστέρα? Από εβδομάδα περιμένουμε 2 παίκτες δηλαδή να μας βοηθήσουν στην ενδεκάδα. Πιστεύω θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Σχόλιο για την ομάδα της Εγκαθιάς, πώς φάνηκε? Πάντα η Εγκαθιά στηριζόταν στην δύναμη, το ίδιο έκανε και σήμερα. Έτσι το πήρε το παιχνίδι. Τους περίμενα, να πω την αλήθεια, λίγο πιο έτοιμους. Είναι και αυτή καινούργια ομάδα, βέβαια, ήρθε από την Β' κατηγορία. Να τους ευχηθώ καλή πορεία. Είναι όλα πολύ καλά παιδιά, πάρα πολύ καλή προσπάθεια και το γήπεδο όλα πανέμορφα. Είναι ομάδα με ιστορία και πρέπει να τη σεβόμαστε. Και τους εύχομαι καλή πορεία. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή πορεία και στη δική σου ομάδα. Να είστε καλά. Στο γήπεδο της Εγκαθιάς συνεχίζουμε και βρισκόμαστε. Η νίκη της Εγκαθιάς σήμερα πήρε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην Α2 μια πολύτιμη νίκη. Μια νίκη σίγουρα ψυχολογίας κυρίως, δεν θα έλεγα τόσο βαθμολογική σημασία, coach. Μαζί μας ο προπονητής της γηπεδούχου ομάδας, ο Δημήτρης Σαμαράς. Πώς αισθάνεται ένας προπονητής και ποδοσφαιριστής ταυτόχρονα όταν παίρνει μια νίκη στις καθυστερήσεις και μάλιστα με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτή σήμερα? Εντάξει. Είναι ευχάριστο αυτό που έγινε στο τελευταίο λεπτό, αλλά πιστεύω ότι μπορούσαμε να καθαρίσουμε το παιχνίδι πιο νωρίς. Υπήρχαν και κάποιες απουσίες από την ομάδα μου, κάποιοι παίχτες που ήταν βασικοί, 3-4 παίχτες βασικοί. Προσπαθήσαμε με κάποια άλλα παιδιά που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχή στα φιλικά να μας βοηθήσουν. Όλοι θέλουν να, πρέπει να βοηθήσουν στην ομάδα και αυτοί που είναι στον πάγκο. Πιστεύω ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι, τα πρώτα παιχνίδια πάντα κρύβουν παγίδες και ευτυχώς που γλιτώσαμε την παγίδα στο 95, στο 94, πότε ήταν. Δημήτρη, ένα σχόλιο για τους φιλοξενούμενους, πώς είδες την ομάδα του Αστέρα? Μια πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα προπονημένη, πολύ καλά σταθήκαν μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω όμως ότι η δουλειά είναι να κοιτάξω τη δική μου την ομάδα και μόνο τη δική μου την ομάδα. Τώρα ο Αστέρας μου άρεσε, είναι προπονημένη ομάδα, μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι για τον Αστέρα. Ακούγεται έντονα στην ποδοσφαιρική πιάτσα πως η ομάδα της Εγκαθιάς φέτος θα πρωταγωνιστήσει με σκοπό την άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Ποιοι είναι τελικά οι στόχοι της Εγκαθιάς? Τι λέει ο προπονητής της ομάδας? Εντάξει, έχουμε πει από την αρχή της προετοιμασίας ότι η ομάδα έχει όλα παιδιά από το χωριό, με μικρά παιδιά, πιτσιρίκια. Πιστεύω ότι πάμε για μια καλή πορεία, αφού μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η ομάδα δεν έχει στόχους για πρωτάθλημα, είναι καινούργια σε αυτήν την κατηγορία. Έτσι, έχουμε σίγουρα μια μεγάλη ιστορία πριν 5 χρόνια και 6, ξέρω εγώ, στην Δέλτα Εθνική που ήμασταν πολλά χρόνια. Αυτό σημαίνει όμως ότι με τα παιδιά του χωριού θέλουμε να κάνουμε μια καλή πορεία, να το διασκεδάσουμε κάθε παιχνίδι. Και όπου μου βγει, εντάξει, δεν είναι ο στόχος να πάμε για πρωτάθλημα. Όπου βγει, όπου βγει, και πιστεύω να κάνουμε μια καλή πορεία, να μην είμαστε μέσα στην πεντάδα. Ξεκάθαρο, ευχαριστώ πολύ, να ευχηθώ καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.